Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εβδομαδιαία εκπομπή Photography It's a Hobby After All. Την εκπομπή που σας μαθαίνει τη φωτογραφία αλλιώς. Την εκπομπή που σας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα και κουτσομπολιά. Και τέλος, την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει το ευχάριστό σας διάλειμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τα διαφορετικά είδη φωτογραφικών μηχανών που υπάρχουν. Τα είδη μηχανών που θα αναφερθούμε είναι: πρώτον, DSLR, δηλαδή Digital Single Lens Reflex Camera. SLR, Single Lens Reflex Camera. Mirrorless, Full Frame, APS-C, Micro Four Thirds. GoPro, DJI, Osmo Action, παράδειγμα, Action Cameras, γενικό backed. Medium Format Camera, Large Format Camera. Και υπάρχουν και οι άλλες, οι 3D κάμερες, 360 κάμερες, κάμερα του κινητού μας, και υπάρχουν και οι Specialized. Οπότε θέλω μια κάμερα το 2022, ήταν το θέμα της προηγούμενης μας εβδομάδας. Σίγουρα δεν χρειάζεσαι φωτογραφική μηχανή άμα είσαι ευχαριστημένος και με την κάμερα του κινητού σου. Αλλά άμα θέλεις να πάρεις μια κάμερα, τι είδος κάμερα θα πάρεις? Αυτό είναι το απόψινό μας θέμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να αναφερθούμε σε DSLR ή αλλιώς Digital Single Lens Reflex Camera. Για να αναλύσουμε καλύτερα τον όρο, πρέπει να πάμε στην παλιά εποχή, τότε που ακόμα χρησιμοποιούσαμε film στις μηχανές. Οι SLR λοιπόν κάμερες, εκεί την περίοδο που χρησιμοποιούνταν από τους επαγγελματίες φωτογράφους, ήταν ευρέως διαδεδομένες και, να σας πω την αλήθεια, πρέπει να ήταν και η μόνη επιλογή την οποία είχαν. Τι είναι SLR κάμερα? Είναι αυτές που χρησιμοποιούν καθρέφτη, πρίσμα, κλωστές, μαχικά και ελαστικά τρίκ, όπως και το κάνουμε, έτσι μέσα από το σκόπευτρο να δούμε πραγματικά από τη μέση του φακού το θέμα μας και να το φωτογραφίσουμε. Αν τώρα λοιπόν βγάλουμε το film από πίσω από τη φωτογραφική μηχανή και βάλουμε ένα σένσορα, αυτομάτως γίνεται DSLR, Digital Single Lens Reflex Camera. Οπότε οι DSLR είναι οι μηχανές που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες αυτή την περίοδο. Και αυτό μας δίνει μία πάσα στο να πάμε στο αμέσως παρακάτω τύπο καμερών, που είναι οι mirrorless. Τι ακριβώς είναι οι mirrorless? Για να σας δώσω να το καταλάβετε, μία DSLR ή SLR κάμερα έχει ένα καθρέφτη, όπως αναφέραμε, ένα πρίσμα. Ωραία, μία mirrorless κάμερα δεν έχει καθρέφτη. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή βλέπεις κατευθείαν μέσα από το σκόπευτρο, στο κέντρο του φακού και το θέμα που φωτογραφίζεις. Τώρα, άμα είναι φυσικό το σκόπευτρο, μιλάμε για optical viewfinder, για ηλεκτρονικό σκόπευτρο, δηλαδή EVF, electronic viewfinder. Στην εποχή που ζούμε, ηλεκτρονικό σκόπευτρο και electronic viewfinders λοιπόν έχουν πολλά pixel, PPI, πόσα pixel ανά ίντσα αναλογούν, και έχουν μια τρομερή ανάλυση. Οπότε ενδεχομένως οι διαφορές μεταξύ ενός φυσικού σκοπεύτρου DSLR μηχανής και ένα ηλεκτρονικού σκοπεύτρου mirrorless μηχανής να είναι πολύ μικρές. Τι άλλες μηχανές υπάρχουν? Υπάρχουν αυτές που λέμε point and shoot, και συνήθως είναι μικρές, είναι πιο φτηνές. Γιατί τις ονομάσανε point and shoot? Είναι ακριβώς για αυτό το λόγο. Σημαδεύεις και πατάς το κουμπί και βγαίνεις μια φωτογραφία. Τώρα, ένας λόγος διαχωρισμού τόσων πολλών μηχανών και συστημάτων είναι η διάμετρος του σένσορα που έχουν. Βέβαια θα το αναλύσουμε καλύτερα σε ένα επόμενο επεισόδιο podcast, αλλά ας ξεκινήσουμε ότι το full frame μηχανές, όταν λέμε, έχουν σένσορα διάμετρο 35 mm. Όταν μιλάμε για APS-C κάμερες, εννοούμε ότι έχουν 1,5 φορά μικρότερο σένσορα από το full frame. Τα μιλάμε για 4/3 κάμερα, που καταλαβαίνετε ότι είναι τα 4 τρίτα της full frame μηχανής των 35 χιλιοστών. Τα υπάρχει σένσορας 2 τρίτα, μισή σύντσας, 1 τρίτο της σύντσας σένσορας.
Υπάρχουν επίσης οι 3D κάμερες, οι 360 κάμερες, υπάρχουν οι action κάμερες και υπάρχουν και οι κάμερες λοιπόν των κινητών, όπου το 1993, όταν πρωτοβγήκαν τα κινητά στην Ελλάδα, δύο λειτουργίες απλώς. Μία ήταν για να παίρνεις τηλέφωνο ένας τον άλλον και να μιλάς, και η άλλη ήταν για να στέλνεις μηνύματα. Και συγκεκριμένα για να στέλνεις μηνύματα χρησιμοποιούσες κουμπάκι από το 1 μέχρι το 9 και ανάλογα πόσες φορές τα πατούσες έβγαινε και το αντίστοιχο γράμμα για να συμπληρώσεις το κείμενο που ήθελες. Οπότε φανταστείτε γιατί εποχές μιλάμε. Πλέον οι φωτογραφικές μηχανές των κινητών είναι πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ καλή ανάλυση. Παρ' όλα αυτά, το μόνο τους ελάττωμα είναι ότι έχουν πολύ μικρό σένσορα. Γι' αυτό δεν βγαίνουν τόσο καλή ποιότητα φωτογραφίες. Σε σχέση με μια mirrorless, σχέση με μια DSLR λοιπόν, ή σε μια σχέση με medium format κτλ. Οπότε, για να κάνουμε μία σύνοψη. Όσο μεγαλύτερος ο σένσορας της φωτογραφικής μηχανής, τόσο μεγαλύτερη και καλύτερη είναι η κάμερα, τόσο πιο ακριβή είναι, τόσο πιο high-end μηχανή είναι. Σε αντίθετη περίπτωση, όσο πιο μικρός είναι ο σένσορας, τόσο πιο μικρή είναι η κάμερα, τόσο πιο φτηνή είναι η κάμερα. Αλλά θέλω να σημειώσετε κάτι και θα το έχετε καλά στο μυαλό σας. Την καλύτερη κάμερα του κόσμου να αγοράσουμε, την πιο ακριβή, την πιο high-end, με τα περισσότερα χαρακτηριστικά, κανείς δεν μας εγγυάται ότι θα βγάλουμε την καλύτερη φωτογραφία του κόσμου. Μπορείς να πάρεις μια πάρα πολύ καλή κάμερα, πάρα πολύ ακριβή κάμερα, πάρα πολύ high-end κάμερα και να βγάλεις μια άθλια φωτογραφία. Επίσης, όχι βέβαια άμα πάρεις και μια άθλια κάμερα, αλλά αν πάρεις μια normal κάμερα, μια average λοιπόν κάμερα, άμα ξέρεις πώς θα βγάλεις μια φωτογραφία, σίγουρα θα βγάλεις μια εξίσου πάρα πολύ καλή φωτογραφία. Οπότε μια φτηνή φωτογραφική μηχανή δεν σημαίνει ότι θα βγάλεις μια άθλια φωτογραφία. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε τα νέα της εβδομάδας. Η Skylum, η εταιρεία που φτιάχνει το εκπληκτικό πρόγραμμα Luminar για επεξεργασία φωτογραφίας, παρότι έχει την έδρα την Ουκρανία όπου γίνεται πόλεμος, έβγαλε καινούριο update στο λογισμικό της. Συγκεκριμένα ενημέρωσε το Luminar Neo στην έκδοση 1.0.5, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στα preset, όμως μας δίνει τις εξής δυνατότητες. Μετάβαση στην καρτέλα presets από την επάνω γραμμή του μενού, δυνατότητα προβολής των αλλαγών ενός preset κατά την εφαρμογή του, δυνατότητα αποθήκευση των αλλαγών συμπεριλαμβανομένων όλων των εργαλείων που έχουμε φτιάξει, των layers που μπορεί να έχουμε κτλ. Ως προσαρμοσμένα, δυνατότητα για undo, redo, προβολή των presets χρησιμοποιώντας συντόμευση T ή επιλέγοντας προβολή presets από το μενού. Μπορείτε επίσης να στείλετε εικόνες υψηλής ανάλυσης μέσω της δυνατότητας των iMessages της εφαρμογής της Apple. Και όπως πάντα, για να είστε σίγουροι ότι η εφαρμογή σας είναι ενημερωμένη, κοιτάξτε στην επάνω γραμμή του μενού και επιλέξτε έλεγχος για ενημερώσεις όσον αφορά στο macOS σύστημα ή για Windows, κάντε κλικ στο Luminar Neo στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε βοήθεια έλεγχος για ενημερώσεις. Στην περιγραφή του podcast θα σας έχω link και για το άρθρο, αλλά και για να δείτε τη σελίδα της Skylum στο ίντερνετ. Καιρό είχαμε να αναφερθούμε στη μηχανή Z9. Είναι η μηχανή της Nikon, η οποία πρόσφατα, τέλη του προηγούμενου μήνα, κατά τις 20, είχε βγάλει το τελευταίο firmware update, το οποίο εκτόξευσε πραγματικά τη μηχανή. Αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης για πολύ καιρό και πολλοί YouTubers κάνανε εκτενείς αναφορές στα βίντεό τους όσον αφορά το τελευταίο firmware update. Η επιτυχία της Nikon έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες της και σε ορισμένες χώρες οι υποψήφοι αγοραστές χρειάζεται να περιμένουν ως τις αρχές του 23 για να πάρουν τη μηχανή. Οι αλλαγές που διατίθενται για download υπό με τις 20 του μήνα είναι σημαντικές και κυριολεκτικά μεταμορφώνουν τη Z9. Η μηχανή μπορεί να κάνει λήψεις 12-bit RAW βίντεο, που επίσης μπορεί να ανεβάσει το frame rate στα 8K στα 60p και να προσθέσει αναπαστικές δυνατότητες για τους βιντεολήπτες. Παραπέρα, εντοπίζουμε αναβαθμίσεις όπως η ένδειξη με την κόκκινη τελεία αριστερά στην οθόνη κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης, νέες ενδείξεις βίντεο info αρχείο μεγέθους, frame rate, code, bit rate, HDMI mode και τα σχετικά. Επίσης, έχουν προσθεθεί νέα χαρακτηριστικά, όπως είναι το Fine ISO Control, με διαβαθμίσεις 1/6 του EVF. Είναι πιο γρήγορο το autofocus, που διευκολύνει το χρήστη στο να θέσει διαφορετικές ταχύτητες ISO σε ξεχωριστά χειριστήρια. Slow shutter video με ρυθμό λιγότερο του 1 FPS για πολύ σκοτεινές σκηνές ή motion blur. Αποθήκευση μέρους του βίντεο ως λήψης ακολουθίας JPEG. Οι τεχνικοί της Nikon μας διαβεβαιώνουν ότι έχουν βελτιώσει την απόκριση autofocus, καθώς και την αναγνώριση προσώπων και αντικειμένων σε χαμηλό περιβάλλοντα φωτισμό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το autofocus θα είναι εξελιγμένο και πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο fast και accurate με το προηγούμενο version της ίδιας μηχανής.
Η Pixart έχει βγάλει browser με 19 δωρεάν εργαλεία, τα οποία βοηθάνε όλους όσους δεν θέλουν να επενδύσουν σε κάποιο επαγγελματικό πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών, αλλά θέλουν μέσω web browser να κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά τους. Ονομάζεται Quick Tools και η εταιρεία έχει μαζέψει τα πιο ευρέως διαδεδομένα και πιο πολύ χρησιμοποιημένα προγράμματα που θα βοηθήσουν τον οποιοδήποτε. Παραδείγματος χάρη, να μετατρέψουν ένα PDF σε φωτογραφία, να μετατρέψουν Hake αρχεία σε JPEG, να κάνουν το JPEG PDF ή PNG. Επίσης έχουν και Color Wheel, όπου μπορούμε να βρούμε τα complementary colors. Επίσης, στη συγκεκριμένη σελίδα μπορούμε να βρούμε ένα πρόγραμμα Background Removal Tool. Θα υπάρχει link στην περιγραφή που θα σας έχω τη σελίδα στην οποία αναφέρομαι με όλα αυτά τα εργαλεία. Φίλοι και φίλες, κάπου εδώ ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Photography It's a Hobby After All έφτασε στο τέλος του. Για τυχόν υποδείξεις, σχόλια, παρατηρήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω Facebook Messenger ή Direct Message στο Instagram ψάχνοντας το προφίλ μου Φωτογιάκωτος. Επίσης, αν σας αρέσει αυτό το podcast, μπείτε και αφήστε ένα review στο Apple Podcast ή στο Spotify ή βαθμολογήστε το στην πλατφόρμα την οποία το ακούτε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε περισσότερο κόσμο να το ανακαλύψει. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, keep shooting, keep learning, enjoy photography. Γεια σας! Κλείνοντας την σημερινή μας εκπομπή, θα ήθελα να αναφερθούμε σε δύο εταιρείες που βοηθούν την παραγωγή αυτών των podcast. Η μία είναι η Buzzsprout. Άμα θέλεις να ξεκινήσεις podcast, δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος από τον Buzzsprout. Δημιουργείς ένα κωδικό και αυτό που κάνεις μόνο είναι να ανεβάζεις τα αρχεία ήχου. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για να σου καλυτερεύει την ποιότητα ήχου και κατευθείαν το συγκεκριμένο podcast ανεβαίνει σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το Buzzsprout και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και είναι το πιο εύκολος τρόπος για να ξεκινήσεις και το δικό σου podcast. Επίσης, κλείνοντας, θα ήθελα να σας αναφέρω για το Fiverr. Είναι μια πλατφόρμα όπου διάφοροι επαγγελματίες παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Είτε λέγεται εγγραφή blog, είτε λέγεται να φτιάξουν κάποιο συγκεκριμένο logo για την επιχείρησή σου, να σου φτιάξουν μουσική, μικρά βίντεο, οτιδήποτε μπορείς να ζητήσεις, μπορείς να τους βρεις. Είναι μια ελεύθερη αγορά, καλό είναι να πάτε να δείτε, θα σας έχω link στην περιγραφή γιατί πολλά πράγματα είναι που δεν γνωρίζουμε και μπορούμε να βρούμε βοήθεια από αυτούς τους ανθρώπους.